Η τελετή θεμελίωσης του κτηρίου όπου θα στεγαστεί η πολιτιστική εστία μικρασιατών Ιας Ιωνίας Μαγνησίας Ιωνές πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί σε κλίμα συγκίνησης. Ο πολιτιστικός σύλλογος που κρατά ζωντανή την κληρονομιά των μικρασιατών θα αποκτήσει σε λίγους μήνες τη δική του στέγη. Το κτίριο βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας στην οδό Χριστουλούλη, ώστε να συνδέεται με το ναό σύμβολο των μικρασιατών. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 880.000 ευρώ και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών είναι στους 18 μήνες. Λόγω εκπρόσωποι τοπικών πολιτικών αρχών και απλοί πολίτες παρευρέθηκαν στην τελετή θεμελίωσης όπου η πρόεδρος της πολιτιστικής εστίας Μικρασιατών Ίωνες ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν με τον τρόπο τους για την εκπλήρωση του στόχου για την απόκτηση στέγης για τους Ίωνες. Είναι για μας τους Ίωνες μια ημέρα μεγάλης ιστορικής σημασίας. Γιατί σήμερα ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Και γι' αυτό είναι σήμερα ημέρα χαράς, γιορτής, αλλά και βαθιάς συγκίνησης. Αυτό το κτίριο, που ήταν βέβαια και το όραμα της αείμνης της Προέδρου μας, Άννας Ιβαζόγλου, θα σηματοδοτεί την προσφυγωμάνα Νέα Ιωνία, θα είναι ένα κόσμημα για την πόλη μας και θα είναι μια κυψέλη πολιτισμού. Το λόγο έλαβε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο οποίος τόνισε πως η χθεσινή ήταν μια ξεχωριστή μέρα για τους ανθρώπους που πριν πολλά χρόνια ήρθαν στην Ελλάδα και προσέφεραν με τη δουλειά, τη συνεργασία και τον πολιτισμό τους. Σήμερα θεμελιώνουμε ένα έργο στο οποίο διεσδύουν οι επιθυμίες πολλών Ελλήνων που έχουν μια δεύτερη ισχυρή ταυτότητα, τη μικρασιατική. Ανθρώπων της προσφοράς, του πόνου, του κόπου, του μόχθου, του κάματου και της επιμονής και υπομονής. Αυτή η κυβωτός της ιστορίας, του πολιτισμού, είναι σημαντική. Είναι πολύ μεγαλύτερη και σημαντικότερη από ό,τι το κτίσμα. Γιατί το μόνο που μπορεί να σώσει την ανθρωπότητα είναι η μνήμη.